Καλώς ήρθατε και πάλι στο στούντιο της Κιάννα. Μετά από αυτό που όλοι περάσαμε, όπως βλέπετε σήμερα συναντιόμαστε λίγα άτομα για να ξεκινήσουμε το σεμινάριο που θα εξελιχθεί σήμερα. Σήμερα αποφασίσαμε να δείξουμε μια καινούργια τεχνική, αφού έχουμε έρθει από τον 1,5 μήνα που ήμασταν κλεισμένοι, από διορθώσεις που γίνανε πάνω στα μαλλιά όλο αυτό το διάστημα, από το καλοκαίρι, όλη αυτή την ταλαιπωρία που τράβηξαν οι τρίχες από το κεφάλι μας. Οπότε θα δείξουμε μία τεχνική η οποία λέγεται Bronte. Τη γνωρίζετε? Όχι. Λοιπόν, η Bronte είναι, όπως γράφω και δίπλα, και τις αναποφάσιστες. Για αυτές που δεν ξέρουν, θέλουν να είναι καστανές, θέλουν να είναι ξανθές, αλλά θέλουν να φύγουν και από την τεχνική αυτή του μπαλαγιάζ. Γιατί λίγο πολύ όλοι το δουλεύουμε, είναι η τάση που είναι εδώ και αρκετά χρόνια, σχεδόν πενταετία. Οπότε ένας Ρώσος πήρε και εξέλιξε την τεχνική αυτή, brown και blonde, είναι οι δύο λέξεις μαζί, το blonde. Το πρώτο το συνθετικό είναι το brown, είναι το καφέ, και το δεύτερο το συνθετικό είναι το ξανθό. Οπότε έχουμε μία μίξη χρωμάτων, τη ζεστή από το καστανό και τη λάμψη από το ξανθό. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα χάδι πάλι πάνω στο κεφάλι μας, όπως είχαμε τον μπαλαγιάζ, όπως κάναμε τον μπαλαγιάζ, να φαίνεται φυσικό, αλλά να φαίνεται και πιο υγιή. Η τεχνική του μπαλαγιάζ, συνήθως επειδή η ρίζα είναι πιο σκούρη και κάτω είναι τα ανοίγματα, φαίνεται ότι έχουμε να την κάνουμε, έχουμε να βάψουμε τα μαλλιά 4 με 5 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση θα ανεβούμε πάνω στη ρίζα, δεν θα πατήσουμε τελείως ρίζα, θα δείξουμε πώς γίνεται. Τα χωρίσματα τα οποία παίρνουμε, για να πάω εδώ για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά, είναι το μπροστά μέρος από το κεφάλι και το πίσω μέρος. Το πίσω μέρος το οριοθετούμε από την κορυφή μέχρι και το ύψος των αυτιών και το χωρίζουμε σε δύο. Ένα το μπροστά, ένα το πίσω. Ας ξεκινήσω από το πίσω πρώτα. Μέχρι τη μέση των αυτιών παίρνουμε ένα τμήμα από τον αυχένα μέχρι και τη μέση των αυτιών με ελαφριά καμπύλη, το οποίο αυτό το χρώμα μας θα είναι το σκούρο. Αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί ο ήλιος όταν χτυπάει πάνω στα μαλλιά, τα από μέσα δεν μπορεί να τα πειράξει, οπότε τα από μέσα μας πάντα είναι σκούρα και τα από πάνω είναι πιο ανοιχτά. Εμείς πάμε να κάνουμε αυτή την τεχνική που μας δίνει ο ήλιος. Οπότε το κάτω μέρος θα το βάψουμε, θα το περάσουμε με μια σκούρη βαφή. Το επόμενο μέχρι και το ορθογώνιο σε ημικυκλικό, θα το δείξουμε πως είναι πάνω, θα μείνει και αυτό σε καφέ χρώμα, στο καστανό που έχουμε διαλέξει σαν απόχρωση. Ό,τι μας περισσεύει μέσα θα γίνουν εναλλάξ διαφάνειες, οι οποίες θα πηγαίνουν περιμετρικά και κυκλικά γύρω από το κεφάλι, από αυτή προς αυτή, με μία ελαφριά καμπύλη. Αυτό το τμήμα όλο θα αποχρωματίζεται με τον ντεκαπάζ μας, αν είναι μετά από πίσω θα σας το δείξω, και το επόμενο θα χρωματίζεται με αυτό που έχουμε βάψει το κάτω μέρος. Το μπροστά σημείο το οποίο μένει από τα αυτιά και μπροστά θα αποφασίσετε εσείς αν θέλετε, δεν ξέρω αν την έχετε δει, θα κάνουμε τον μπαλαγιάζ. Αλλά μπορώ να σας δείξω ή να κάνουμε το μπαλαγιάζ με το κρεπάρισμα ή να το δούμε πώς δουλεύεται με το πιστολάκι το AirTouch. Οπότε θα αποφασίσουμε μετά όλοι μαζί ποια τεχνική θέλουμε να δείξουμε. Σε πρώτη φάση, αυτό που κάνω πριν ξεκινήσω όλη αυτή τη διαδικασία είναι να κάνω βαφή ρίζα. Βαφή ρίζα η οποία θα γίνει ταμποναριστά. Γιατί όταν θα πει ταμποναριστά και δεν θα πει να τραβηχτεί, δεν θα κατέβει παραπάνω από ένα μπόντο. Εγώ θέλω να πιάσω μόνο τη ρίζα. Οπότε όλο το κεφάλι θα γίνει πρώτα ρίζα βαφή ταμποναριστά. Θα ξεχωρίσω σε δεύτερη φάση το κάτω μέρος μου να το χρωματίσω όλο και θα ξεκινήσω να παίρνω πάνω και στο τέλος θα πάω μπροστά. Έχετε κάποια απορία, κάτι που δεν έχουμε καταλάβει? Γιατί να πειράξουμε τη ρίζα αν δεν έχει λευκά ή το οτιδήποτε? Γιατί θέλουμε για να ενωθεί. Γιατί αν έχουμε φυσικό,
Εμείς θα διαλέξουμε μια απόχρωση. Αν κάνουμε, ας πούμε, ένα καστανοχάλκινο που θα ξανθίζει, θα μας βγάλει η ρίζα πάνω στους δύο πόντους, θα είναι το καστανό και μετά θα ξεκινάει, θα φαίνεται άσχημα. Ή αν θέλουμε εμείς να ζεστάνουμε ένα καστανό, να το κάνουμε ένα σοκολά, να το κάνουμε ένα κονιάκ, να το κάνουμε ένα φουντουκί, η ρίζα πάλι θα μας κάνει την διαφορά. Αν η πελάτησα που έχουμε θέλει να κρατήσει, να μην ξαναβάψει τη ρίζα, θα προσπαθήσουμε τότε μόνο σε εκείνη την περίπτωση η επιλογή χρώματος να είναι αυτό της ρίζας. Αλλά πάλι το περνάμε. Όχι, δεν θα το περάσουμε, απλά για να μην μας κάνει τριχρωμία. Γιατί αν εδώ δεν περάσεις όπως θα παίρνεις τις διαφάνειες, μετά από το τμήμα που έχουμε βάψει εμείς, θα σου κάνει και λεκέδες και θα έχεις μια τριχρωμία, θα έχεις το φυσικό 1-2 εκατοστά και μετά θα έχεις το παμένο. Αν επιλέξεις όμως το χρώμα αυτό που έχεις εσύ, που φαίνεται ότι είναι 2 με 2,5 μήνες η ρίζα, αν εσύ αποφασίσεις αυτό το χρώμα να περαστεί και κάτω για να φανεί πιο φυσικό, δεν θα χρειαστεί να περάσει τη ρίζα. Μόνο όταν είναι στον ίδιο τόνο. Αν όμως αλλάξεις και θες εσύ η ρίζα σου να είναι λίγο πιο σοκολά, ή να είναι λίγο πιο μελή, ή να είναι λίγο πιο χάλκινη, τότε θα πρέπει να περάσουμε και τη ρίζα. Γράφουμε τα βήματα. Πρώτο, περνάμε τη βαφή της ρίζας. Δεύτερο, παίρνουμε λεπτές τρώσεις, χρωματίζουμε κυκλικά εκτός από το περιμετρικό που βρίσκεται στο πρόσωπο. Και τρίτο, κάνουμε εφαρμογή τόνερ. Αμέσως μετά είναι τι χρειάζεται για να διατηρήσουμε. Ναι, όποιος θέλει αντί για να τα γράφει μπορεί να τα βγάλει φωτογραφίες και μετά στο διάλειμμα. Θα χρησιμοποιήσουμε, θέλουμε ένα ειδικό σαμπουάν, μια μαλακτική κρέμα, μια μάσκα. Και δίνουμε και μία συμβουλή στην πελάτησά μας. Αυτά με αυτό. Λοιπόν, να έρθει το μοντέλο μας επάνω. Έχεις η Ιώτα. Η Ιώτα. Γεια. Λοιπόν, η Ιώτα είχε φυσικό χρώμα, ήταν στο φυσικό τόνο. Αυτό που κάνουμε στη Γιώτα ήταν είχαμε κάνει ελεύθερα highlights και περνούσαμε απλά ένα ρεφλέ από πάνω. Τα highlights της έχει πάρα πολύ καιρό, αν δείτε, είναι εδώ κάτω. Οπότε το μόνο που κάναμε ήταν να κάνουμε ένα ρεφλέ στον ίδιο τόνο, γιατί δεν θέλαμε να αλλάξουμε. Τώρα όμως έχουμε μία ρίζα περίπου στους δύο πόντους και μετά έχουμε ένα καστανό που σε κάποια σημεία γίνεται και ντορέ, χρυσίζει σε κάποια μέρη και σε κάποια σημεία γίνεται ακόμα πιο χρυσό. Παίζουμε δηλαδή με τους τόνους. Εμείς σήμερα θα δουλέψουμε χερμπόρια. Δεν θα βάλουμε στούντιο, γιατί μετά από όλο αυτό που ζήσαμε όλοι, ξεκινάνε οι πελάτησές μας να ζητάνε πιο καλλυντικές βαφές. Βαφές που δεν έχουν τόσο πολύ, να μην έχουν αμμονία. Οπότε εμείς έχουμε να τους προτείνουμε τη χερμπόρια και μπορούμε να κάνουμε τις ίδιες διαδικασίες και τις ίδιες τεχνικές ακόμα και με την χερμπόρια. Οπότε αφού κάναμε τη διάγνωση, πάμε στη ρίζα της και στο κάτω μέρος της. Αυτό που θα παίξουμε τα χρώματα είναι το 508, 608 και λίγο 64 μέσα. Θέλω να βγάλω ένα γλυκό σοκολά που ελαφρώς στον ήλιο θα μου βγάζει κάτι από τη σκουριά. Δεν θα μου φτάνει στο χάλκινο, απλά θα μου βγάζει κάτι από τη σκουριά. Θα δουλέψω bleach powder, το dust free, με 30 οξυζενέ 1:2 και μετά θα κάνω το τόνερ μου από το 1098, 12 και 101 της χερμπόρια. Λοιπόν, τα χρώματά μου είναι εδώ. Είμαι σε αυτό, 508, 608 και το 64, το οποίο θα βάλω λίγο. Και αφού ξανοίξω, κάνω τα ανοίγματά μου με το bleach powder, θα χρησιμοποιήσω από κάτω το 10, 12, 1098, συγγνώμη, 12, 1098, με το ένα πάλι το developer. Αυτό δεν ονομάζεται και φοϊλαγιάζ. Όχι. Το φοϊλαγιάζ έχει να κάνει με τις τεχνικές του μπαλαγιάς και του όμπρε. Εδώ δεν έχουμε τρεπάρισμα σε όλο το πίσω μέρος,
Εμείς απλά κάνουμε εδώ για να δώσουμε μία λάμψη. Μόνο στο μπροστά μέρος θα επέμβουμε και θα κάνουμε ή με το air touch ή θα κάνουμε κρεπαριστό για να φανεί. Το πίσω μέρος, όλο αυτό που δουλεύουμε, είναι απλά βάφουμε, δίνουμε τον τόνο του σκούρου σημείου που ούτως ή άλλως δεν το βλέπει ποτέ ο ήλιος και πάντα είναι πιο σκούρο. Δηλαδή, αν δείτε κι εσείς, τα επάνω μαλλιά που τα είδε ο ήλιος σε σχέση με τα κάτω έχουν τουλάχιστον 1,5 τόνο διαφορά. Αυτό πετυχαίνουμε κι εμείς, δηλαδή πάλι να έχουμε το σκούρο κάτω, να δώσουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα και επάνω να μας, να μας δίνει το ξάνοιγμα. Η τεχνική αυτή μπορεί να είναι μπρόντε και να είναι καστανό με ξανθό, αλλά ό,τι έχει μέσα καστανό μπορεί να το παίξουμε, δηλαδή μπορεί να δούμε καστανό που να χαλκινίζει και να είναι σε εκείνες τις αποχρώσεις. Ό,τι ξανοίγεται το θεωρεί ότι είναι το ξανθό, μπορούμε να ανοίξουμε 1,5 τόνο, να βγάλουμε ένα χρυσό, να βγάλουμε ένα χάλκινο ανοιχτό, να βγάλουμε ένα αυτό που είπαμε πριν με τη, με τη Δήμητρα, ένα, Βίκη, ένα πιο ροζέ. Μπορούμε να επέμβουμε και δεν χρειάζεται να είναι, η τεχνική λέγεται μπρόντε και βασίζεται πάνω στο καστανό και ξανθό. Δεν χρειάζεται να είναι καστανό και ξανθό. Εμείς παίρνουμε την τεχνική και την προσαρμόζουμε εκεί που θέλουμε και βγάζουμε τα χρώματα που θέλουμε. Παίρνουμε τα χωρίσματά μας μέχρι το ύψος του αυτιού, τα απομονώνουμε. Από τη μέση των αυτιών και με μία ελαφριά καμπύλη θα οριοθετήσω το πίσω μέρος. Αυτά είναι τα χωρίσματά μου. Αριστερά, δεξιά, ναι. Το κάτω μέρος και το ημικυκλικό που παίρνω, αυτό που εξηγούσαμε προηγουμένως. Θα το πούμε έτσι, λοιπόν. Είμαι εδώ. Ό,τι βάψω, δεν με ενδιαφέρει να βάψω σωστά. Αν θέλετε, εγώ μπορώ να σας βοηθήσω. Ναι. Αν έχει λευκά θα το προχωρήσουμε, εννοείται θα το πάμε πιο... Θα... Πάλι τα μποναριστά, απλά αν είχε λευκά, εσύ μου είπες, αν είχε λευκά θα το πας τα μποναριστά και θα το σβήσεις πάλι έτσι. Απλά θα μεγαλώσεις την έκταση ή αν είχε πιο μεγάλη ρίζα. Γι' αυτό λέω, θα αφήσω εσένα να πας από την άλλη πλευρά, βάλε μήνυμα. Λοιπόν, τώρα αφού έχω περάσει την ρίζα μου, παίρνω τα χωρίσματά μου. Παίρνω τη μέση, αυτό που έκανα δηλαδή πριν. Το μπροστά μέρος όπως είπαμε. Αριστερά και δεξιά. Εδώ ποια χρώματα επάνω βάλαμε. Εδώ βάλαμε το 508 και το 608 από την Herboria με 6-4 της αναλογικής. 508 με 608 και 6-4 της Herboria. Αυτό βγάλετε από μια φωτογραφία. Τι τα γράφει τζάμπα. Α, ναι, ναι, τα φωτιά. Είναι όλα γραμμένα. Εντάξει, συγγνώμη. Μπορείτε, αν θέλετε, το σημείο που είναι πίσω, για να φανεί ακόμα πιο φυσικό, να το κάνετε ζιγζάκ. Όσο βαθιά θέλετε εσείς.
ούτως ώστε να πέσει και σκούρο και ανοιχτό μέσα, χωρίς να σας βγάλει γραμμή. Και όλο αυτό το κομμάτι συνεχίζω και το βάφω από το χρώμα μου. Να είμαι έτσι καλύτερα στο πλάι για να βλέπετε. Το περνάμε όλο και θα το απομονώσουμε στο αλουμινόχαρτο. Αυτό είναι το βάθος. Εδώ θα δώσουμε βάθος στα μαλλιά. Δηλαδή τα ανοιχτόχρωμα που θα πέσουν πάνω σε ένα φόντο το οποίο θα είναι σκούρο, θα μας δίνει το βάθος των μαλλιών. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα, είναι μια τεχνική που γίνεται σε λίγα μαλλιά. Τα λίγα μαλλιά, επειδή επάνω, αν έχουν σκούρο χρώμα, φαίνεται το δέρμα τους και φαίνεται πιο έντονο το πρόβλημα που έχουν. Δεν μπορούν να το κάνουν σκούρο, γιατί αν το κάνουν σκούρο θα φαίνεται το μπέζ του από το δέρμα. Οπότε μπορείτε με αυτήν την τεχνική να δώσετε βάθος στο κάτω σημείο, γιατί θα έχετε το σκούρο και θα φαίνονται τα μαλλιά ότι είναι πιο πολλά. Επάνω θα πέφτει το ανοιχτό, γιατί θα είναι οι αντάβιες, αυτές οι διαφάνειες που θα βάλουμε και το κρεπάρισμα μπροστά. Οπότε θα τις δείχνει ότι τα μαλλιά στο επάνω μέρος θα είναι σαν τρισδιάστατα. Θα δώσετε βάθος στο ξανθό και θα φανούν ότι είναι πιο πολλά. Το βάψαμε, τελειώσαμε. Νομίζω είναι πολύ γρήγορη η τεχνική. Αν το κάναμε από την αρχή, απογόνωση, το βάθουμε κατευθείαν και μετά τα ταμποναριστά καταστροφή. Εγώ απλά σας δείχνω το βήμα-βήμα για να καταλάβετε την τεχνική. Ο καθένας τον προσαρμόζει στο χώρο του έτσι όπως αυτός ξέρει. Εσείς μπορούσατε να ξεκινούσατε να κάνετε και το μπροστά κομμάτι από την αρχή, σε πρώτη φάση. Εγώ απλά πρέπει να το δείξω πώς είναι με τη σειρά και εσείς επιλέγετε να το κάνετε όπως θέλετε. Τώρα έχω τη βάση μου που είναι περασμένη με το χρώμα. Άρα αφού από κάτω έχω καστανό, αυτό που ξεκινάω σε πρώτη φάση είναι να δουλέψω το ξανθό. Πήρα μικρό πινελάκι γιατί θέλω να κάνω έντονα τα σβησίματά μου, δεν θέλω να είναι έντονα. Θέλω να είναι σβησμένα, οπότε ένα μεγάλο πινέλο δεν θα μπορούσε αυτό με αυτό να το πετύχω. Τώρα είναι το ζιγζάκι, θα το πάρουμε λίγο πιο μεγάλο. Πρώτη επιλογή, το παίρνω και το βάφω όπως είναι ολόκληρο. Αν δείτε, γίνεται λίγο το κεφάλι. Έτσι όπως έχει πάει, εγώ που το πέρασα τα μποναριστά και πηγαίνοντάς το προς τα πάνω, από μόνο του έχει πάρει χρώμα. Άρα σημαίνει εδώ ότι δεν έχω ευθεία, έχει πάει ζιγζάκ. Άρα μπορώ όλο να το βάψω ή μπορώ να κάνω το κρεπάρισμα. Εμείς θα το κάνουμε, ποιο θέλετε να... Και τα δύο να το δούμε. Και τα δύο να το δούμε. Ωραία, το κάτω σημείο θα το κάνουμε με βαφή, θα το βάψουμε με δεκαπάζ. Οπότε θα το αποχρωματίσουμε όλο, ως έχει. Περνάω τη βαφή και σβήνω πάνω με το μικρό μου πινελάκι. Κοιτάω να πηγαίνει καλά. Να ξέρετε, όσο πιο λεπτά είναι τα χωρίσματά σας στο δεκαπάζ, τόσο πιο άσπρα θα παίρνετε αποτελέσματα. Όσο πιο χοντρά παίρνετε τις τούφες σας, τόσο πιο λιγότερο χάνεται η δύναμη του δεκαπάζ. Με 2 ψηλά το βάζω τώρα. Με 30. Ποιο δεκαπάζ έβαλες? Το μπλε έβαλα, το dust free, που είναι για να μην πυκτώνει. Για να μην? Για να μην πυκτώνει, να μην γίνεται πυκτό, να μένει σαν κρέμα. Το μπλε. Παίρνω το επόμενο χώρισμα. Διαφάνειες. Τις ξέρετε τις διαφάνειες, έτσι δεν είναι? Ευθείες, από άκρη προς άκρη. Και λεπτή. Και λεπτό.
Εδώ τώρα βάζω σκούρο. Το σκούρο. Για να ξέρω πού βάζω τι, αυτό θα το καλύπτω ίσιο. Σωστό. Για να ξέρω τι έχω βάλει, να μην ανοίγω λουμινόχαρτα. Πάντως είναι μια πολύ εναλλακτική πρόταση και για τις κυρίες που έχουν λίγα μαλλιά και για τις κυρίες που έχουν πολλά μαλλιά, να, επειδή παίζετε με το χρώμα, στην ουσία κάνετε ένα τρισδιάστατο χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Κάνετε τη μίξη αυτή που είμαστε, δηλαδή θα της πείτε ότι θα σου κάνουν τεχνική μπρόντε, που εσείς ξέρετε ήδη τι είναι. Οπότε σε αυτήν θα φανεί ότι κάνει κάτι καινούριο, αν θα το δει στα social media, οπουδήποτε θα πει εγώ το έκανα αυτό, ή μπορείς να της πεις Google το να δεις την τεχνική που σου κάνω. Οπότε θα δει ότι έχετε και γνώση πάνω σε αυτό. Γιατί το περνάς έτσι? Το περνάω πάνω για να μου κάνει νερά, να μην μου φανεί γραμμή, δεν το περνάω έτσι. Γι' αυτό πήρα λίγο μικρό πινελάκι πριν. Για να κάνω το ένωμα, να ενώσω το ξανθό με το... Αυτό. Με το... Ναι. Και γενικά αυτή τη μίξη να την κρατήσετε αν σας αρέσει, για μια που θέλει ένα πολύ σοκολά ζεστό, να το δουλέψετε. Και είναι ένας ωραίος συνδυασμός χρωμάτων, εάν η πελάτης από ξανθιά θέλει να γίνει καφέ, είναι ο συνδυασμός που δεν θα σας βγάλει ούτε πράσινο, ούτε κόκκινο. Θα σας βγάλει το, αυτό που χρυσίζει στον ήλιο, που είναι λίγο πιο φυσικό. Τώρα, εδώ σε αυτό το σημείο μου βγάζει καμπύλη. Για να φέρω να ισιώσω, θα πάρω το μισό, οπότε μου βγαίνει ένα μισό φέγγαρο, το οποίο θα το βάψω καστανό, γι' αυτό άφησα πριν το ξανθό που έκανα, για να έρθει να πέσει από πάνω και να έχω μια συνέχεια με το επάνω σημείο που θα το αφήσω και εκείνο καστανό. Εδώ τώρα μπορώ να πάρω, τώρα δείχνω διάφορους τρόπους, έτσι, αφού είδατε, το δουλεύετε αν θέλετε έτσι, το δουλεύετε αλλιώς, το παίρνω αν θέλω ζιγζάκ, για να μου κάνει περισσότερη, να μου δώσει περισσότερη ένταση στην διαφάνεια που θα πάρω. Βλέπετε το περισσότερο μείγμα, το περνάω κάτω, δεν το περνάω πάνω. Εδώ τώρα δουλεύω κρεπαριστό. Το αφήνω αυτό το σημείο, θα μου πείτε, δεν θα βαφτεί.
βάλαμε σκούρο, ανοιχτό. Βάζω το ανοιχτό. Κλείνω μέχρι εκεί που είναι το ξαρτό μου, να φαίνεται λίγο και παίρνω επιτόπου και βάφω το υπόλοιπο. Και αυτό δεν θα κάνει καθόλου τη γραμμή. Όχι. Παίρνω το κρεπαριστό κρεπάρο, πόσο θέλω να αφήσω. Βάζω. Εγώ στην ουσία θα βάψω από εδώ και κάτω με τον ντεκαμπάζ. Κοιτάω πάντα να βάφω προς τα πάνω για να κάνει από μόνο του τα περδέματα με τις τρίχες και να μου φανεί πιο φυσικό. Κάτω τοποθετώ περισσότερο και κλείνω μέχρι εδώ, αυτό το σημείο, στο κρεπάρισμα. Και παίρνω το υπόλοιπο, πάλι τα μποναριστά και το βάφω. Γιατί και πέντε τρίχες να μου μείνουν άβαυτες, με βολεύει γιατί θα μου κάνει το σβήσιμο από μόνο του. Παίρνω και το τελευταίο μου τμήμα. Και μετά θα σου πω ότι... Όχι. Α, έτσι θα παίρνω μία, αλλά δεν μπορώ να το βάλω μία. Δεν τις παίρνετε για ακριβώς να μπερδευτεί. Λοιπόν, εδώ είναι το ημικύκλιο, πάνω στην κορυφή. Το ένα γίνεται πιο όμπρε. Αυτό εδώ το σημείο, σκύψε λίγο τότε, είναι το ημικύκλιο, το οποίο αυτό θα βαφτεί καφέ. Περνούσαμε πρώτα τα ξανθά και ό,τι περίσσευε σκούρο. Ξέρεις τι, το έχω δοκιμάσει με πάρα πολύ. Δεν βγαίνει. Θα γίνεις χάλια. Ενώ έτσι, αν τελειώσεις τη ρίζα σου, δεν είναι τίποτα να... Αλλάξεις απλά ένα ζευγάρι γάντια. Ναι. Να περάσεις τη ρίζα και να αλλάξεις μετά γάντια για να περάσεις και το υπόλοιπο. Και πνιέται και τον όχαρτο και γίνεται... Θα γίνει χαμός, ναι. Ο χρόνος αναμονής. Ναι. Η χερβόρια μας επιτρέπει να αφήσουμε παραπάνω. Ναι. Χρόνο αναμονής μέχρι εκεί που θέλουμε να φτάσουμε τις αντάβιες μας. Ναι, εδώ για το ξάνιγμα. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και δεν δουλεύω με ένα μείγμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί αν κάτω ξεκίνησα τον δεκαπάς, όταν φτάσω μπροστά θα έχει χάσει τη δύναμή του και θα περιμένω διπλάσιο χρόνο, ενώ αν ούτως ή άλλως θα περίμενα παραπάνω χρόνο. Ενώ αν κάνω καινούριο δεκαπάς και ξεκινήσω, θα δείτε ότι μέχρι να τα κάνετε και τα μπροστά θα είστε στον ίδιο, στον ίδιο χρόνο θα βγείτε. Εδώ τώρα, δεν θέλω να το πάρουμε σε ευθείες. Το κάτω μέρος, για να έρθει σε συμμετρία με το από πίσω, θα βαφτεί σκούρο. Εδώ θα πάω κρέπαριστά.
ανοίξω. Και θα τη δείτε πάρα πολύ αυτήν πλέον τον πρόντε να κυριαρχεί να ρωτήσω, από εδώ και πέρα. Να ρωτήσω κάτι. Αν θέλει η πελάτησα πιο πολλά ξανθά εδώ πάνω. Αυτό είπε πριν και ναι. Η Ειρήνη, ότι θα, είναι επιλογή της, θα κάνω και τα ξανθά μου. Εδώ στην ουσία παίρνετε ένα τρίγωνο, έτσι. Μπείτε λίγο, αυτός έχει την βαφή και φαίνεται. Ένα τρίγωνο. Έτσι βγαίνει το ανοιχτό, ναι. Και πάντα κρεπαριστό. Δεν τα αφήνετε ποτέ να το χρωματίσετε από λίζα, γιατί θα φαίνεται, αν θελήσει να τα πάει προς τα πίσω, θα φαίνεται δύο... μία λωρίδα θα φαίνεται. Οπότε κρατάμε και πάντα αυτό προς τα μπροστά το κάνουμε. Ναι. Και το κρεπάμε. Η μόδα έχει τα δύο μπροστά χωρίς κρεπαριστά, ενωμένα σαν εκείνα, την κρουέλα. Ναι. Σαν την κρουέλα, ναι. Επειδή εκείνο θα μας το ζητήσει το κοριτσάκι, εκεί το κάνουμε εκείνο. Αλλά εσείς τώρα σε μία πιο μεγάλη που θέλει να δώσει μία ένταση μπροστά, πάντα κρεπαριστό. Λοιπόν, αυτή είναι η τεχνική. Πιστεύω το αποτέλεσμα να μας δικαιώσει. Θα την περιμένουμε, θα την ελέγξουμε σε κανένα δεκάλεπτο. Καθαρίζω τη βαφή με τη βαφή, ξανασυμπληρώνω. Αυτό λέγεται καλακτοποίηση και αφροποίηση της βαφής. Και αφού το κάνω αυτό 2-3 φορές, ξεβλένω. Εδώ θυμάστε που είχε σημάδι. Επειδή η βαφή, όταν τρίβεται, πριν πει το νερό, δημιουργεί σαν καθαριστικό. Δεν βάζω μόνο σε αυτή την περίπτωση στο color lock σαφουάν. Έτσι θα φύγει στη θέση εργασίας. Για το εφέ, κυρία. Για το εφέ.
δείτε που έχει καθαρίσει το δέρμα τη. Πριν όμω δεν έλουζε. Δεν χρειάζεται. Δεν λούζω. Δεν τα βάλω τη σκιά. Δεν ξέρω και πού. Όχι. Στο Color Lock δεν βάζουμε το σαμπουάν τη κελατίνη. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Γιατί επειδή έχουμε βάλει οξυγενέ, έχουμε ανοίξει τα λεπιά. Μετά τη βαφή τα έχουμε. Μετά τη βαφή δεν έλουζε. Έτσι έπρεπε. Ναι. Έκανα αφροποίηση και γαλακτοποίηση τη ήδη υπάρχουν προβλή. Τέλειωσα. Η διαφορά από την Total και την Express, είπαμε, είναι μόνο το λούσιμο. Οι διαδικασίες είναι οι ίδιες. Στην ουσία, η θεραπεία που κάνουμε στο Color Lock είναι της Express. Γιατί δεν συμφέρει ούτε την πελάτησα να κάνει τετράμινη που μπορεί να σπάει και 7 μήνες κερατίνη και να μην αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της. Οπότε κάνει τη δύναμη, κλειδώνει τα λέπια και έτσι μπορεί και κάνει τον άλλον μετά από 2 μήνες, ξαβαλάζει τα μαλλιά της, ξαναμπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. 10 πατήματα είναι περίπου 15 γραμμάρια. Ξεκινάω από πίσω. Express, άρα φαρδιά χωρίσματα, λιγότερο προϊόν και κάτω από 1 με 2 περίπου πόντους περνάω την κερατίνη μου. Εδώ. Εγώ βάζω πάντα το δίχτυ σαν κανόνας ότι είναι και από εκεί και πέρα ξεκινάω. Θερμότητα γιατί δεν μπαίνει. Ξέρετε για ποιο λόγο βάζουμε το σελοφάν. Θέλω κάποιος να μου απαντήσει για ποιο λόγο βάζετε το σελοφάν. Γιατί θέλουμε υγρασία. Για να διατηρεί. Για να μην κρυώσει. Όχι, όχι. Όσες ουσίες εξατμίζονται. Τέλος πάντων. Να είναι εκεί μέσα στο προϊόν, να μην εξατμίζεται με τον χρόνο. Όχι. Γιατί το σελοφάν το βάζω για να κρατήσω την υγρασία. Okay. Αν εγώ το βάλω σε κλιμαζόν ή σε θερμότητα, ζεσταίνω την τρίχα και αρχίζει να στεγνώνει. Εγώ το εγκλωβίζω στο σελοφάν, θα δείτε ότι αρχίζει να αναπνέει τώρα η τρίχα και θα θαμπώσει το σελοφάν. Θέλω να κρατήσει την υγρασία μέσα στο κεφάλι χωρίς να στεγνώσει. Γι' αυτό και δεν το αφήνω ανοιχτό, γι' αυτό και δεν το βάζω στο μηχάνημα. Δεν έχει θερμότητα, ούτε κρατάω τη θερμότητα, δεν έχω κάνει κάτι ακόμα. Είναι σαν να βάλα μία μάσκα μπότοξ από πάνω και την άφησα. Δεν έχω κάνει κάτι. Το αφήνω 15 λεπτά, το βγάζω και θα το στεγνώσουμε και περσάνουμε και τελειώνουμε. Σε τι μαλλιά κάνουμε την θεραπεία? Σε όλα. Δηλαδή και σε μαλλιά τα οποία έχει τύχει να δω μετά όχι από τη θεραπεία, από τη λύανση. Ναι. Σαν τσίκλα ήταν, δηλαδή αυτό το πράγμα. Κακή χρήση της πρέσας στη θερμοκρασία. Πιο κατεβασμένη, ναι, γιατί έχει 160, 180, ναι. Δεν ξεκινάμε ποτέ εγώ, αν θα πάρω το κορίτσι να πάρω να το κάνω κερατίνη, δεν θα την ξεκινήσω από 180 βαθμούς ή θα την ξεκινήσω από 200. Θα την πάω πόσο φτάνει η πρέσα μου, 160-170, έχω δεκαπαρισμένο μαλλί. Θα το ξεκινήσω από τους 160-170, θα πρεσάρω ίσως περισσότερο από τις 5 φορές που μου λέει ο κατασκευαστής, θα πρεσάρω 10, αλλά θα πάω πιο ακίνδυνα για να μην κάψω μαλλί. Αν εγώ έβαζα στους 180 και ξεκινούσα να το δουλεύω, τα έκανα προβατάκι κάτω τα μαλλιά. Ναι, ήταν έτσι ακριβώς. Δηλαδή, δεν το έχει. Γι' αυτό λέμε, έχουμε δοκιμάσει την κερατίνη, ξέρουμε ποια είναι τα υπέρ της κερατίνης. Αν τη χρησιμοποιήσετε σωστά, έτσι όπως λέμε, παίρνετε το 100% του αποτελέσματος. Και αυτό φαίνεται και από την πώληση, αλλά και από την επανάληψη που το ζητάει η πελάτης από μόνη της. Είναι μία φορά να το κάνει. Αν το κάνει μία φορά, από μόνη της θα θέλει να κάνει επανάληψη της κερατίνης. Υπάρχει η δίμηνη που είναι η Express. Εμείς λέμε ότι το λιγότερο είναι 2 μήνες, 2 μέχρι και 3. Εμείς είχαμε και περιστατικό με 4 μήνες, κράτησε. 2 μήνες όμως είναι σίγουρο. Ορίστε. Η θεραπεία έχει και ισχυρική. Κάνεις και λίανση. Αυτή η κερατίνη είναι υδρολυμένη, που σημαίνει πηγαίνει εξωτερικά από την τρίχα και δεν μπαίνει μέσα για να σπάσει τα δεσμά της τρίχας. Τα δεσμά της τρίχας είναι μία αλυσίδα. Η Μπραζίλια που είχατε στο νου σας, οι παλιές, αυτό που έκαναν, όπως και η Permanent, ήταν ένα ίσιο μαλλί η Permanent, το βάζαμε στο ρολό και μας το έκανε σγουρό. Δεν μπορούσε να ξαναεπανέλθει μετά τους 3 μήνες στο πραγματικό της, γιατί είχε σπάσει τα δεσμά της τρίχας. Ενώ
η ισιωτική που κάναμε το αντίθετο, τα σγουρά μαλλιά, βάζαμε την ισιωτική, δεν μπορούσαν να ξαναέρθουν. Αυτό σημαίνει ότι εισχωρούσε μέσα, ήταν η μόνιμη. Εμείς εδώ έχουμε μία κερατινή η οποία ενεργοποιείται με τη θερμότητα. Ενεργοποιείται με αυτό εδώ. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό όμως με τη φορμαδεΐνη, πλέον δεν είναι έτσι. Δεν έχει φορμαδεΐνη η Κιάννα. Είναι χωρίς φορμαδεΐνη, δεν είναι καρκινογόνα. Όχι, μιλάω για τις μόνιμες, για την Brazilian, πλέον επειδή δεν υπάρχει φορμαδεΐνη. Δεν επανέρχεται βασικά, επανέρχεται. Δεν επανέρχεται 100%, απλά είναι πιο ήπια. Δεν έρχεται σε 100% στο ίδιο του το μαλλί και υπάρχει, έχουμε δει κερατίνες Brazilian τύπου που έχουν γίνει χωρίς φορμαδεΐνη, που κάτω οι άκρες είναι καμένες και δεν είναι. Αλλά όταν μιλάμε για θεραπεία, μιλάμε για θεραπεία κερατίνης. Στην ουσία η τρίχα είναι όπως είναι το κασέρι που έχει τις τρύπες. Ναι. Έχει φύγει η κερατίνη που της έδωσε ο Θεός, το DNA μας. Οπότε αυτή η κερατίνη έχει φύγει από μέσα και έχει κάνει την τρίχα να είναι τραχιά. Γι' αυτό η τρίχα είναι τραχιά. Και γι' αυτό βρίσκει κενό και σπάει, χωρίζεται στα δύο, γιατί έχει τρύπες στη μέση. Τι κάνει αυτή η κερατίνη? Βάζουμε μέσα εμείς αυτό το υγρό που υπάρχει ήδη στον οργανισμό μας, στην τρίχα μας, το βάζουμε μέσα με αυτήν εδώ τη διαδικασία. Δεν κάνουμε κόντρα κάτι στη φύση. Για να ενεργοποιηθεί όμως αυτό εδώ πέρα και γι' αυτό το λόγο τα τσαλακώνω τα μαλλιά. Στην Βραζίλια δεν μπορείς να τα τσαλακώσεις, την ώρα χτενίζεις. Εδώ δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα εγώ. Γιατί δεν έχω θερμότητα. Και αυτό έχει να κάνει με το εξής παράδειγμα. Είστε στο σπίτι, ισιώνετε τα μαλλιά σας με κρύο αέρα? Όχι. Γιατί? Δεν ισιώνουμε. Γιατί δεν ισιώνουνε? Αφού τα ισιώσουμε μετά τα δεν ενεργοποιεί την κερατίνη, τη τρίχα σας. Για να την ενεργοποιήσετε την κερατίνη της τρίχας σας χωρίς να έχετε κάνει κερατίνη, πρέπει να βάλετε ζεστό αέρα. Γι' αυτό ενεργοποιείτε. Το ίδιο ακριβώς έρχεται να κάνει και η Queen. Αυτός είναι ο λόγος που δεν κάνει κάτι παράλογο. Κάνει κάτι που έχει να κάνει με τη φύση της τρίχας. Βάζω ζεστό αέρα και δίνω μορφή στην τρίχα. Θέλω εγώ να μου βγει λιό ή σιό. Θα βάλω το πιστολάκι από ψηλά, θα στεγνώσω με φορά προς τα κάτω και τα μαλλιά μου θα είναι λία, σαν να έχω βγει από το κομμωτήριο. Αν εγώ θέλω να τα κάνω φυσούνα, θα βάλω τη φυσούνα και θα δουλέψω τη φυσούνα και τα μαλλιά μου, επειδή τα ξανθά, όταν τα κάνετε φυσούνα, δεν κρέμονται μερικές τούφες προς τα κάτω ίσχες. Εκείνο είναι γιατί δεν έχουν κερατίνη. Αν την κάνετε σε μία που είναι σκουρή, της κάνετε θεραπεία κερατίνης, θα βγει η μπούκλα της, θα έρχεται και θα βγαίνει πιο ζωντανή. Και μπορεί να χρησιμοποιήσει και την πρέσα, να κάνει και μασιά. Τώρα όμως, για να... Πρέπει να... Επειδή έλειπα πριν από λίγο, δεν ξέρω αν ρώτησε κάποια κοπέλα. Θέλει δικά του προϊόντα, δικό του σαμπουάν, δική του μάσκα? Θέλει κυρίως το δικό του σαμπουάν. Χωρίς κύριο και βασικό, ναι, χωρίς διούχα άλατα, είναι το σαμπουάν. Από εκεί και πέρα η Κιάννα και πριν την κερατίνη είχε προϊόντα που κλειδώνανε τα λέπια και δίνανε λίανση στην τρίχα. Αυτά προϊόντα είναι μέσα στο πακέτο της τιμής ή είναι έξτρα? Α, αυτά δεν τα γνωρίζω, αυτά θα τα πείτε με τον πολιτή σας. Λοιπόν, ένα προϊόν που είχε η κερατίνη, που είχε η Κιάννα, ήταν το Color Protect. Το είχε και πριν χρόνια, το έχει και τώρα. Αυτό είναι μαλακτικό νερό και κλειδώνω τα λέπια. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις. Ένα δεύτερο προϊόν είναι το serum, το οποίο έχει μέσα κίτρο, λεμόνι, πορτοκάλι, το οποίο και αυτό αυτή τη δουλειά κάνει. Δίνει λίανση στα λέπια, τα κλειδώνει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την κερατίνη. Η τρίτη είναι η μάσκα. Είναι η μάσκα της Herboria, η οποία είναι με φύκια και κάνει και αυτή ακριβώς αυτή την ίδια δουλειά, σε βοηθάει. Αυτά τα τρία προϊόντα... Αν δεν τα χρησιμοποιήσει αυτά. Μόνο διάρκεια... το σαμπουάν. Τώρα δεν βλέπω το σαμπουάν. Μόνο το σαμπουάν. Η διάρκεια. Έχει και κάτι. Ναι. Δεν θα υπάρχει διάρκεια, δηλαδή. Είναι σαν να το κάναμε απλά και δεν το κάναμε. Εχθρός της κερατίνης είναι ο υδρότας, το ξυζενέ και το αλάτι. Αλάτι έχει στο νερό της βρύσης και στη θάλασσα. Εμένα μου έκανε εντύπωση που κερατίνη μπορούμε να κάνουμε μετά τη βαφή. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Ναι, μπορείς να την κάνεις τώρα, παράλληλα, την κάνεις. Λοιπόν, να πω, το σεσουάρ, όχι στη ζεστή θερμοκρασία, για ποιο λόγο? Και με τα
Να μην εξατμιστεί για το πρωί. Όχι. Μπράβο, για να μην ενεργοποιηθεί η κερατίνη. Τη βάζω στο χλιαρό, στο δυνατό, αλλά στο χλιαρό. Γιατί αν τη βάλω στο ζεστό, το καυτό που κάνω πιστολάκι, επειδή έχει κερατίνη, θα ενεργοποιήσω με τη θερμότητα τα λέπια και θα τα τσαλακώσω από εδώ και από εκεί έτσι όπως τα στεγνώνω. Ενώ εγώ δεν θέλω, απλά θέλω να στεγνώσω την τρίχα χωρίς να κολλήσει την κερατίνη. Άρα βάζω στη μεσαία θερμοκρασία και στο δυνατό και αρχίζω να στεγνώνω. Αν θέλει μία, για να τελειώσουμε πιο γρήγορα το στέγνωμα, μπορεί να πάρει ένα... Όχι, θα το στεγνώσω εγώ, δεν πειράζει. Γιατί δεν βλέπω την τρίχα τώρα. Κάποια άλλη απορία όσο το στεγνώνουμε? Τώρα κατεβάστε λίγο τη μασκούλες έτσι να σας ακούω. Γιατί δεν βλέπουν και δεν ξέρουν ποια μιλάει. Το στεγνώνεις όπως να είναι. Ναι, 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 το στεγνώνω όπως να είναι, γιατί έχω χαμηλώσει τη θερμοκρασία, την έχω βάλει στο μεσαίο, δεν καίει. Καίει 100%. Και πάλι δεν το στεγνώνουμε από πάνω. Δεν με νοιάζει, να, στο τσαλακώνω κιόλας, δεν το έχω ενεργοποιήσει. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι ενεργοποιείται με τη θερμότητα. Όσο, γι' αυτό έβαλα στο δεύτερο. Από τη στιγμή που δεν έχω θερμότητα, δεν ενεργοποιείται, απλά στεγνώνω. Άρα, θα κλειδώσουμε σε λίγο, δεν έχουμε τελειώσει. Στεγνώνω. Στεγνώνω και κλειδώνω αμέσως μετά. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε να παίρνουμε τα χωρίσματά μας. Από τη στιγμή που είμαστε με την Express, άρα τα χωρίσματα είναι πιο μεγάλα, πιο φαρδιά. Θα γυρίσω από εδώ. Πιο φαρδιά τα χωρίσματα. Θερμοκρασία τώρα. Κάνω έλεγχο της θερμοκρασίας. Επειδή είχα φυσικά μαλλιά, θα το βάλω στους 180 με 200 βαθμούς, να δω πώς πηγαίνει και αν δω ότι πηγαίνει καλά, θα ανεβάσω. Αν δω ότι πηγαίνει καλά και δεν καίω τα μαλλιά μου, συνεχίζω να κάνω να ανεβάζω την θερμοκρασία μου και να μειώνω τα περάσματά μου. Παίρνω. Ο τρόπος που δουλεύω είναι με τα τρία δάχτυλα πιάνω και δίνω λίανση στις πρώτες τρίχες. Πρεσάρω 1, 2, 3, μετά βάζω χτένα και μετά κατεβάζω. Μία φορά, 2, 3, το κοιτάω και το ελέγχω να δω. Στις 4 είμαι ok, πάλι από εδώ. Με τα δάχτυλα πιάνω για να πιάσω και τις πιο λεπτές, πρεσάρω 1, 2, 3. Και κατεβάζω. 1, 2, 3. Λέμε ότι όσο πιο ανοιχτό χρώμα είναι τα μαλλιά, τόσο λιγότερα τα περάσματα, τόσο χαμηλότερη θερμοκρασία. Όσο πιο φυσικές αποχρώσεις που αντέχουν, τόσο πιο πολλά περάσματα και τόσο πιο μεγάλη θερμοκρασία. Κατανοητό αυτό? Ξανθά και χοντρά. Ξανθά και χοντρά, επειδή είναι ξανθά, χαμηλή θερμοκρασία, λίγα περάσματα. Πάντα βλέπετε, δίνω αέρα στη ρίζα και μετά κατεβάζω προς τα κάτω. Για να μην μου κολλήσουν τα μαλλιά από το βάρος πάνω στο κεφάλι, αν είναι λεπτά. Πάνω και μετά σβήνω. Κρατάω πρώτα τις μικρές τριχούλες, 1, 2, 3, δεν ξαναπάω πάνω, κατεβάζω και προς τα μέσα. Θέλει δική του μασιά, αυτή είναι η μυρωδιά που να χρησιμοποιήσω την ίδια μασιά σε χτενίσματα? Εμείς λέμε ότι με αυτήν την πρέσα παίρνουμε το 100% του αποτελέσματος. Δεν μπορούμε να αγγίθουμε για άλλες πρέσες τι γίνεται. Είναι ειδική αυτή. Αυτή είναι για την κερατίνη, ναι. Δεν μπορείς να κάνεις χτενίσματα με μπορείς να κάνεις, ναι. Σημαίνει ότι δεν έχω περάσει καλά. Όχι, δεν έχω περάσει καλά. Έχω βάλει παραπάνω από αυτό που έπρεπε. Και την επόμενη φορά κοιτάω να βάλω λιγότερο.
Εύκολο δεν είναι αυτό. Απλά τη ρίζα πάντα, βλέπετε, ψηλά και μετά κατεβάζω. Πάω ψηλά και μετά σμπρώχνω και κατεβάζω προς τα κάτω. Και όταν τελειώσω με τη ρίζα δεν την ξαναπατάω. Τώρα εδώ έρχομαι και σηκώνω προς τα πάνω. Πρεσάρω μία, δύο, τρεις. Συνεχίζω πάνω και τώρα κατεβαίνω κάτω και σβήνω. Οπότε βλέπετε ότι έχει γίνει σαν να κρεμπαρίστηκε. Δεν ξαναπερνάω εκεί πάνω. Τον έχω δώσει τον όγκο που ήθελα. Γιατί ούτως ή άλλως στο επάνω μέρος δεν περνάω προϊόν. Ένα, δύο, τρία, ορθή γωνία προς τα πάνω. Πρεσάρω πάνω, άλλη μία και κατεβάζω. Δεν ξαναπάω εκεί, συνεχίζω με το από κάτω. Πάλι το ίδιο. Ένα, δύο, τρία. Πάνω. Και σβήνω. Δείτε πόσο όγκο παίρνει. Δεν είναι πατημένη η ρίζα της. Καμιά άλλη απορία? Το βλέπετε τον όγκο που παίρνει επάνω? Mm-hmm. Φαίνεται? Mm-hmm. Αυτό άμα γίνει έτσι δεν μπορεί να στα λεπτά μαλάκια να κολλήσουν και να μείνουν επάνω στο κεφάλι. Και από ίσχυμα όταν κάνουμε εμείς ειδική έτσι το περνάμε. Αυτό οι κινήσεις γίνονται όπως θα κάναμε ένα πιστολάκι. Οι κινήσεις είναι ίδιες. Σε ένα μαλλί που είναι λίγες οι τριχούλες του, όταν θα παίρναμε την κάνουμε πιστολάκι, δεν θα τη δουλεύουμε όσο γίνεται πιο πολύ στον αέρα. Αλλά εμείς σήμερα αυτό που δείχνουμε είναι το... Ναι. Αυτή η τεχνική, του Μπρόντε. Αυτό θα μας δώσει, δηλαδή, αν μπροστά τα κάναμε όλα με αυτό, αυτό το αποτέλεσμα θα μας έδινε. Μια αναποφάσιστη που δεν ξέρει. Είναι καστανή, είναι ξανθιά, τι είναι. Ναι. Τώρα βέβαια τις γιώτες είναι και σε... επειδή γίνεται και κερατίνη. Φανταστείτε να ήταν σπαστό. Πώς θα φαινότανε μέσα. Να σε
ρωτήσω λίγο. Βεβαίως. Αν θέλαμε δεξιά και αριστερά να έχει λίγο περισσότερο ξανθό, έχουμε όμως. Δίναμε λιγότερα επάνω καστανά. Αν θέλαμε. Κάτσε στο ξανά. Έχουμε γύρω-γύρω ξανθά. Ναι. Μέχρι εκεί. Και το πάνω δεν έχουμε. Αφήναμε λιγότερο στο τρίγωνο. Κοίτα, εγώ σας δείχνω την τεχνική. Εσείς από εκεί και πέρα μπορείτε να την μεταποιήσετε και να την κάνετε ό,τι θέλετε. Εμείς δώσαμε ένταση εδώ. Εσύ κόστα τα λίγο πάνω να πούμε το κάτω με το σκουρό. Ότι θέλει να τα κάνει μια αγωγορά. Δες και λίγο και κάτω. Δες το, είναι συμμετρικό. Να αφήσει και τις δυο του φίτσες της έτσι εδώ. Τελικά αυτό το σκούρο κάτω δεν. Ναι, και δες τι ωραία που φαίνεται μέσα. Και δεν έχει αντάβιες και έχει αντάβιες. Και έχει αυτό που δένει. Και ακόμα και αυτά να σηκώσει. Ναι, γι' αυτό είπα ότι αν θα γίνει μασιά αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουμε συμμετρία. Αυτό. Απλά έχουμε κάνει το καπάκι επάνω. Και είπαμε είναι θέμα επιλογής. Αποφασίσαμε να το κάνουμε έτσι. Εγώ χάρηκα πολύ. Πάω να μιλήσω. Σηκώνεσαι πάνω να σε δούμε, Γιώτα μου. Για δείτε τη Γιώτα.